Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, εγώ αδυνατό να καταλάβω και δεν είμαι η μόνη, φοβάμαι, είναι και πολλοί άλλοι εδώ στην Ιγουμενίτσα, γιατί πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί καταρχήν μια κερδοφόρος επιχείρηση. Δεν μας βάζει μέσα το λιμάνι. 2,5 εκατομμύρια ευρώ κέρδη μετά τους φόρους έχει κάθε χρόνο, σε ένα τζίρο 6 εκατομμύριων. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Κοιτάξτε, δεν ιδιωτικοποιούνται μόνο οι ζημιογόνες επιχειρήσεις, αλλά και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Αντίθετα, δεν είναι το κριτήριο αυτό ποια είναι ζημιογόνα και ποια είναι κερδοφόρα. Ιδιωτικοποιούνται οι επιχειρήσεις, οι υποδομές, οι τομείς και οι κλάδοι, στους οποίους υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Και το επενδυτικό ενδιαφέρον γεννείται από τη στιγμή που θεωρούνται ότι μπορούν να αποτελέσουν πηγή διασφάλισης ενός υψηλού ποσοστού κέρδους. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε, να έχουμε καθαρό. Ότι οι ιδιωτικοποίησεις οι οποίες γίνονται με αυτό το σκοπό, δηλαδή με την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφέροντων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς θεωρούμε ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη η όλη διαδικασία. Και αυτό, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα ιδιωτικοποίησεις που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα μας, επιβεβαιώνει το συμπέρασμα ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη. Και είναι αρνητική εξέλιξη τόσο για τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στις συγκεκριμένες υποδομές, όπου βλέπουμε επί της ουσίας και ο άρθιμός τους να μειώνεται και να ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις και οι μισθοί να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτούς που ήταν στο παρελθόν. Άρα δηλαδή έχουμε μια αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζόμενων και δεύτερον οι όποιες παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι πολύ πιο ακριβές για τα λαϊκά στρώματα και άρα να αποκλείονται από την ικανοποίηση μια σειρά αναγκών ευρύτερα λαϊκά στρώματα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το βλέπουμε αυτό για παράδειγμα και με τους οδικούς άξονες, οι οποίοι έχουν ιδιωτικοποιηθεί, οι οποίοι έχουν παραδοθεί στη διαχείριση από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με πανάκριβα διόδια για το λαό, ενώ αντίθετα το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Το βλέπουμε για παράδειγμα την πορεία ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα τιμολόγια αυξάνονται στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Το βλέπουμε και σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις. Είδαμε για παράδειγμα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί πέρα οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, η ευελιξία στην αγορά εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα το χτύπημα μια σειρά δραστηριοτήτων από επαγγελματίες, επαγγελματοβιοτέχνες που ήταν συνδεδεμένοι με τη λειτουργία του λιμανιού και η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στο λιμάνι και στην Κόσκο, έτσι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όλης αυτής της διαδικασίας. Κύριε Καραθανασόπουλε, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει το επιχείρημα της ανάπτυξης, ότι ο επιχειρηματίας που θα δραστηριοποιηθεί θα φέρει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, άρα συνολική οικονομική άνοδο για την κοινωνία. Και ευμάρεια για την κοινωνία. Αυτό αλήθεια πού επιβεβαιώνεται? Σε ποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο έχει επιβεβαιωθεί? Μας φέρουν για χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά, τα οποία δόθηκαν στη Φράπορτ και οι καινούργιες υποδομές οι οποίες έγιναν εκεί. Μόνο που αυτές οι υποδομές έγιναν με χρήματα των εργαζόμενων, με χρήματα του λαού και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Που αυτές τις υποδομές θα μπορούσε και το αστικό κράτος να τις είχε κάνει. Τις κάνει όμως ο ίδιος, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την κερδοφορία του. Ένα δεύτερον, βλέπουμε την κατάσταση στην οποία διαμορφώθηκε στα αεροδρόμια, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά ο φορολογούμενος πληρώνει για την πυρασφάλεια των αεροδρομίων, πληρώνει για την παροχή υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στα αεροδρόμια αυτά, πληρώνει για τους σταθμούς πρώτης βοηθειών. Η εταιρεία συγκεκριμένη δεν πληρώνει τίποτα. Ποιες λοιπόν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, υψηλά αμοιβόμενες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία, τα πράσινα άλογα τα οποία καλλιεργούν στον κόσμο για να αποδεχθούν την ιδιωτικοποίηση και άρα την επιδείνωση της θέσης, γιατί αυτό είναι η ουσία του ζητήματος. Δεν προκύπτει λοιπόν από πουθενά
ότι διαμορφώθηκαν πόλοι ανάπτυξη που αξιοποιήθηκαν προς όφελος της συνολικά της κοινωνίας. Πάρτε για παράδειγμα το μεγάλο εμβληματικό σχέδιο στο οποίο συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα για το ελληνικό. Εκεί τι θα έχουμε, ουρανοξύστες, καζίνο και μια σειρά άλλες δραστηριότητες οι οποίες επί της ουσίας θα διαμορφώσουν τις συνθήκες μιας κλειστής πόλης με αόρατα τύχη, γιατί θα είναι τα οικονομικά τύχη. Και έφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα χθες στη συγκέντρωση που είχαμε στην Ιγουμενίτσα. Ποιος από τα λαϊκά στρώματα μπορεί να αγοράσει? Από το λαό συνολικά. Και όχι μόνο από τους φτωχούς, αλλά και από τα μεσαία στρώματα μπορεί να αγοράσει διαμέρισμα στο συγκεκριμένο ουρανοξύστη. Ελάχιστοι στη χώρα μας μπορούν να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, για τους ελάχιστους έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν να ζήσουν ακόμη καλύτερα, ενώ για το λαό οι υποδομές τις οποίες του παρέχουμε είναι υποτυπώδεις. Ή το παράδειγμα το οποίο μου έγινε γνωστό και το ανέφερα στη συγκέντρωση σε σχέση με την υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών του νομού, συγκεκριμένων μεγάλων χωρίων, κεφαλοχωρίων, όπου δεν έχουν νερό το δίχτυο να απαρχαιωμένο, να αντίθετα οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν έχουν σύγχρονο δίχτυο υδροδότησης και άπλο το νερό, και το καλοκαίρι στερεύει και το υπάρχον νερό το οποίο έχει, και ο Δήμος, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να φτιάξουμε το δίχτυο. Για τα ξενοδοχεία υπήρχαν τα χρήματα να φτιαχτεί το δίχτυο και να μπορείτε να υδροτήσετε με βιτιοφόρες. Γυρίζουμε δηλαδή 70-80 χρόνια πίσω, ενώ είμαστε στο 2021. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι πόλοι ανάπτυξη οι οποίοι δημιουργήθηκαν και ποιος εξυπηρέτησε το κάτω-κάτω της γραφής? Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ιγουμενίτσας. Το θέμα των ημερών εδώ στην Θεσπρωτεία. Μην σας πω το θέμα της 20ετίας εδώ στην Θεσπρωτεία. Γιατί είναι πολύ, πολύ παλιό ζήτημα, το οποίο σέρνεται όλο αυτό το διάστημα. Ναι, από το 1968 είναι το ζήτημα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι εγώ είμαι από εκείνους που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η χερσαία ζώνη πρέπει να ανήκει στον όποιο οργανισμό, λιμένος, λιμενικό ταμείο ή οτιδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτό. Θέλω να πω ότι είτε είναι δημόσιο το λιμάνι, είτε είναι ιδιωτικό το λιμάνι, η χερσαία ζώνη, τα τμήματα αυτά της χερσαίας ζώνης, τέλος πάντων, για τα οποία συζητάμε, οι παραλίες, ο ποδηλατόδρομος, ο πεζόδρομος, η κεντρική οδός της πόλης της Ιγουμενίτσας, δεν έχουν κανένα λόγο να ανήκουν στο λιμάνι. Αδυνατό να αντιληφθώ γιατί εξ αρχής ανήκουν στο λιμενικό ταμείο και μετά στον οργανισμό λιμένος. Αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί πολλά χρόνια πριν και δεν ξέρω γιατί δεν λύνεται. Γιατί τα φρονίμων, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και ξέραν πάρα πολύ καλά ότι η χερσαία ζώνη αποτελεί και τον κράχτη επί της ουσίας των όποιων επενδυτών, για να διαφοροποιήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θα είναι μόνο οι λιμενικές υπηρεσίες που θα παρέχουν, αλλά και μια σειρά άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη. Και το παράδειγμα εκεί που είναι το παλιό Ξενία, το οποίο δεν λειτουργεί και έγινε μετά ΤΕΗ, το οποίο και αυτό σταμάτησε τη λειτουργία του, αυτή η περιοχή, η οποία είναι φιλέτο επί της ουσίας, όπου σκέφτονται να κάνουν μαρίνα, και άρα επί της ουσίας ένα τουριστικό χωριό, ένα τουριστικό ξενοδοχείο δίπλα στη μαρίνα που θα γίνει, αποτελεί πρόκληση για το όποιο επενδυτικό σχήμα η κατοχή του συγκεκριμένου χώρου. Γιατί έχει διασφαλισμένα σίγουρα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Είτε μέσα από τη διαχείριση του ίδιου, είτε μέσα από την παραχώρηση της διαχείρισης σε άλλα επενδυτικά σχήματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν αποτελούν τα φυλέτα, όπως τα αλλιευτικά καταφύγια, όπως οι παραλίες σε μια σειρά περιοχές, οι οποίες ανήκουν στη χερσαία ζώνη και οι οποίες αποτελούν πολύ γνωστές παραλίες από τα Σίβωτα και μια σειρά άλλες περιοχές, για να μην ξεχάσω καμία, οι οποίες ακριβώς αποτελούν και τους
και το επίδικο επί της ουσίας, το βασικό. Γιατί προσέξτε, το λιμάνι έχει και μια γεωστρατηγική σημασία, σχετίζεται άμεσα με τις μεταφορές, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, με τους κόμβους μεταφορών και ενέργειας, αλλά και ταυτόχρονα δίπλα στο λιμάνι αναπτύσσονται μια σειρά δραστηριότητες. Μπορούν να αναπτυχθούν μια σειρά δραστηριότητες σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που είναι τουριστικές δραστηριότητες και τις οποίες επί της ουσίας θα αποκόψουν την πρόσβαση από τα λαϊκά στρώματα να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, στις ακτές, στις περιοχές αυτές. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που είπατε ότι τόσα χρόνια, πόσες κυβερνήσεις και πόσοι υπουργούς αναφέρατε στην εισαγωγή, κανείς 15. Παρά τα κροκοδίλια από δάκρυα... Το 2001 δεν έτσι, έχει υπάρξει παρά... υπουργός ναυτιλίας που να μην έχει υποσχεθεί ότι θα αποδώσει τη χερσαία ζώνη στους πολίτες. Και παρά τα κροκοδίλια δάκρυα κάποιων κομμάτων που σήμερα είναι στην αντιπολίτευση για τη χερσαία ζώνη, όταν ήταν στην κυβέρνηση, αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τη χερσαία ζώνη. Η κολυσιέρησα για να μην παραχωρήσουν τη χερσαία ζώνη, ξέροντας πολύ καλά ότι τα κομμάτια που επί της ουσίας θα παραχωρηθούν στο τέλος, θα είναι κομμάτια που δεν ενδιαφέρουν τον επενδυτή να αξιοποιηθούν. Και θα φανεί στο τέλος ποιος νικεί, ότι κερδίσαμε αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα, που θα είναι τα πιο άγωνα κομμάτια, θα το λέγαμε έτσι, προς αξιοποίηση για τα επιχειρηματικά σχήματα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ωραία, να σας κάνω την ερώτηση. Τι κάνουμε? Έχουμε φτάσει στο παραπέντε. Είμαστε ναι, στο και πέντε. Στο και πέντε είμαστε. Επί της ουσίας, εμείς λέμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα πολύ ισχυρό λαϊκό κίνημα παρέμβασης. Βεβαίως όχι ότι είναι εύκολο ζήτημα η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης, αλλά τουλάχιστον όλη αυτή η διαδικασία και να αναδείξει πολύ σημαντικά συμπεράσματα και ταυτόχρονα να μην είναι χωρίς κόστος για όλους αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν τα συγκεκριμένα και υλοποιούν τις συγκεκριμένες επιλογές. Άρα δηλαδή πρέπει οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι ψαράδες εκεί της περιοχής και οι βιοπαλαιστές αγρότες να σηκώσουν το ανάστημά τους. Ότι ίσως εδώ και μη παρέκει και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, που επί της ουσίας μέσα από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού αυτές οι συνθήκες διαβίωσης θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο. Και να αναδείξουν, θα το λέγαμε, και όλες τις προσπάθειες των διάφορων καλοθελητών επί της ουσίας με τα όποια τριάκοντα αργύρια του ανταλλάγματος να αποδεχτεί ο κόσμος την ιδιωτικοποίησή του και τμήματων αυτής της διαδικασίας. Από αυτή την άποψη μπορεί να είναι καθοριστική και η χθεσινή συγκέντρωση την οποία έκανε το ΚΚΕ, που είναι η δεύτερη μέσα σε πολύ λίγους μήνες για το ζήτημα του λιμανιού και της χερσαίας ζώνης της περιοχής ολόκληρης ουσιαστικά της Θεσπρωτείας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Στηρίζουμε τις πολύμορφες δραστηριότητες που σηκώνουν φορείς εκεί της περιοχής, το εργατικό κέντρο, σωματεία εργατικά των επαγγελματιών των αγροτοκτηνοτρόφων, σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να φτιαχτεί ένα τέτοιο μέτωπο το οποίο να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας με αυτή τη διαδικασία, προσδοκώντας ότι μέσα από μια τέτοια κατεύθυνση θα αποτρέψουμε, θα παραμποδίσουμε, θα δυσκολέψουμε σε αυτή τη φάση τη συγκεκριμένη πορεία εξέλιξη των πραγμάτων. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχω να παρατηρήσω το εξής. Φαίνεται από τις κινητοποιήσεις που οργάνωσε ο Δήμος Ιγουμενίτσας, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών, γιατί δεν υπήρξε και ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Η κατηγορία των πολιτών που δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν μιλάμε για τη χερσαία ζώνη, δεν μιλάμε για το λιμάνι και τα πέριξ αυτού, αν και έχουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε και το πορθμίο του εσωτερικού. Υπάρχει όμως και εκείνη η κατηγορία πολιτών που το θεωρεί χαμένη υπόθεση. Ναι, υπάρχει και αυτό, γιατί υπάρχει η τοπάθεια στον κόσμο. Και η τοπάθεια καλλιεργήθηκε με διάφορες φρούδες προσδοκίες που καλλιέργησαν πολιτικές δυνάμεις συγκεκριμένες και οι οποίες κατέληξαν σε μια μεγάλη στροφή επί της ουσίας σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και όλο αυτό έχει επηρεάσει ευρύτερα λαϊκά στρώματα στη λογική του ότι τίποτε δεν γίνεται.
αυτή η μυρολατρεία καλλιεργείται έντεχνα, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από τα άλλα κόμματα. Και βεβαίως το να βγαίνουν τώρα τιμητές της υπόθεσης ιδιωτικοποίησης, δυνάμεις ή και φόρους όπως η τοπική και περιφερειακή δίκη, δηλαδή ο Δήμος, οι Ιγουμένιτες και άλλοι Δήμοι, οι οποίοι αποδέχονται την όλη λογική, απλώς επιχειρούν να πάρουν κάποια μικροκομμάτια μέσα από αυτή τη διαδικασία για να καλύψουν αντιδράσεις, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό προβληματίζει έναν κόσμο, δημιουργεί μη διάθεση συμμετοχής, πολύ δε περισσότερο που φαρδιά πλατιά έχουν πέσει όλες αυτές οι δυνάμεις όλα τα προηγούμενα χρόνια να καλλιεργήσουν τη λογική των ωφέλων και των δυνατοτήτων της δημιουργίας ενός πόλου αναπτυξιακού που θα κερδίσουν όλοι. Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν σε μια κατεύθυνση ο κόσμος να είναι απαγοητευμένος, να θεωρεί ότι μέσα από μια διαδικασία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και της ουσίας ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Όμως αυτό δεν είναι σωστό ως λογική. Ακόμη και αν δυσκολευτεί να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, ο αγώνας δεν είναι 100 δρόμων, είναι ένας μαραθώνιος αγώνας που πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις συνολικότερων συγκρούσεων, ρήξεων και ανατροπών διαφορετικά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βλέπουμε τη θέση των εργαζόμενων να επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η ρυθμή ανάπτυξης θα είναι υψηλή. Θα βλέπουμε τη θέση των αυτοαπασχολούμενων να χειροτερεύει, γιατί τα χρέη θα συσσωρεύονται και προς τις τράπεζες και προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Θα βλέπουμε τον αγρότη, τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά εκεί της περιοχής να μην μπορεί να πουλήσει την πραγμάτια του σε τέτοιες τιμές που να του διασφαλίζουν τουλάχιστον την κάλυψη του κόστους παραγωγής και ένα εισόδημα που να μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, επειδή ακριβώς η ιδιωτικοποίηση δεν είναι ένα αποσπασματικό κομμάτι αλλά αποτελεί ένα κρίκο μιας αλυσίδας στα πλαίσια της ανάπτυξης προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που θα πρέπει τέλος πάντων αυτούς τους κρίκους ο λαός με την πάλη του να αρχίσει να τους πάει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Είμαστε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα σας έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Όλα αυτά που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μοιάζουν σε συνθήκες καπιταλισμού που ζούμε ανεφάρμοστα. Σε συνθήκες καπιταλισμού βεβαίως είναι ανεφάρμοστα. Εμείς δεν τάζουμε λαούς με πετραχίλια και ούτε καλλιεργούμε ψεύτικες ελπίδες ότι θα μπορέσουμε με ένα μαγικό τρόπο και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων να ικανοποιούνται και τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων να ικανοποιούνται. Εμείς λέμε ότι σε αυτά τα πλαίσια δεν υπάρχει διέξοδος φιλολαϊκή, διέξοδος προς όφελος του λαού. Και το τελευταίο διάστημα και με τις δύο κρίσεις, τις αλλεπάλληλες που βρήκαν την ελληνική οικονομία και με την περιοριστική πολιτική που εφαρμόστηκε στην πρώτη κρίση και με τα μνημόνια και με την επεκτατική πολιτική που εφαρμόστηκε στη δεύτερη κρίση και το πανευρωπαϊκό μνημόνιο, βλέπουμε ότι η όποια μορφή διαχείρισης είναι αντιλαϊκή μορφή, είναι σε βάρος των εργαζόμενων και των αναγκών του λαού, είναι σε βάρος επί της ουσίας της ίδιας της προοπτικής και διαμορφώνει νέα αδιέξοδα. Γιατί και πάλι, ακόμη και αυτή η κρίση να ξεπεραστεί, μια νέα κρίση είναι έτοιμη να ξεπροβάλλει. Γιατί το σύστημα αυτό είναι τόσο πολύ σάπιο, το οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις κρίσεις, οι οποίες στα τακτά χρονικά διαστήματα θα επαναλαμβάνονται, δημιουργώντας νέες ζώνες φτώχειας και εξαθλίωσης για τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν, η πρόταση του ΚΚΕ είναι ρεαλιστική αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς συγκρούεται με αυτές τις πολιτικές, συγκρούεται με αυτές τις λογικές ότι εντός των τυχών μπορούν να δοθούν τις προσώπες του λαού, και εμείς λέμε ότι υπάρχει ο άλλος δρόμος, ένας δρόμος ανάπτυξης, το οποίο στο επίκεντρο θα είναι οι λαϊκές ανάγκες, τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, που όμως αυτό σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, σημαίνει κεντρικός σχεδιασμός, σημαίνει εργατικός έλεγχος, σημαίνει αλλαγή χέρια διεξουσία, ότι πρέπει να σταματήσει μια κούφτα κεφαλοκρατών, να ελέγχει και να καθορίζει σε επίπεδο εξουσίας, οικονομίας, πολιτικής και κοινωνίας τις τύχες των χιλιάδων, των εκατομμυρίων, των λαϊκών στρωμάτων. Και πρέπει ο ίδιος ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια. Δηλαδή η διέξοδος είναι ο σοσιαλισμός. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν καλλιεργούμε αυτά. Πάντως ότι μπορεί να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο
μέσα στον καπιταλισμό που να λυθούν λαϊκά προβλήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσοι το υποσχέθηκαν φάγανε τα μούτρα τους, αν δεν λέγανε ψέματα συνειδητά στο λαό για να καλλιεργήσουν αυταπάτες και να τον αποκοιμήσουν.